Πίτερη, κοίτα, καμώ ματά του. Έχω ένα μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από αυτό. Άλλωστε, περίπου τα γνωρίζαμε ότι συνέβαιναν. Και άλλα τόσα που συμβαίνουν τα οποία δεν γνωρίζουμε και θα τα μάθουμε ίσως κάποια στιγμή. Για το ότι πραγματικά πρεσβεύουν όλες αυτές οι οντότητες. Είναι σημαντικό να μην χανόμαστε σε αυτό το σκοτάδι. Γιατί είναι πολύ εύκολο στην μελέτη και την έρευνα πάνω σε αυτά τα θέματα να μας επηρεάσει αρνητικά αυτή η αρνητική ενέργεια. Γιατί δεν είναι ότι μας αφορά ότι το κάναμε εμείς, όμως όταν τον μελετάμε και προσπαθούμε να το κατανοήσουμε, θέλοντας και μη, μας επηρεάζει και μας καταβάλει μια αρνητική ενέργεια. Ένας τρόπος λοιπόν για να το μετριάσουμε αυτό το πράγμα είναι να μελετήσουμε την πληροφορία, να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, να την κατανοήσει κλπ. Όμως, να μην σταθούμε για πολλή ώρα σε αυτήν την αρνητική ενέργεια. Είναι σημαντικό να εστιάζουμε την προσοχή μας στο φως για να ισορροπήσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι το φως στη Γη ανεβαίνει, ανεβαίνει η συχνότητα του πλανήτη, ο δικός μας ο ρόλος των ανθρώπων πάνω σε αυτόν τον πλανήτη να κατεβάσουμε φως. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την Γη να ανέβει σε ένα ανώτερο επίπεδο. Και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει να συμβαίνει και γι' αυτόν τον λόγο έχουν βγει και όλες αυτές οι πληροφορίες στο φως. Είναι το σκοτάδι που βγαίνει στο φως, γιατί το φως δυναμώνει. Καθώς το σκοτάδι βγαίνει στο φως, ναι, είναι η στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε, να το δούμε, να το ακούσουμε και ούτω καθεξής. Όμως πρέπει να εστιαστούμε ακόμη περισσότερο στο φως για να δώσουμε στο σώμα μας την δυνατότητα να επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες και να μην καταβάλουμε τον οργανισμό μας. Γιατί η εστίαση σε αυτά τα αρνητικά πράγματα, σε αυτά τα αρνητικά θέματα για πολλή ώρα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να επηρεάσει μέχρι και την υγεία μας. Το ακούω, το κατανοώ, συνειδητοποιώ ότι η κρυμμένη προσωπικότητα είναι διεφθαρμένη και ούτω καθεξής. Ωραία, το τακτοποίησα, έφυγε. Πάμε να εστιαστούμε στο φως τώρα. Okay. Από δική μου προσωπική άποψη, όταν ξεκίνησα να βγαίνουν αυτά στο φως, γύρω στις 2-3 ημέρες θα το μελετάω με πάθος. Με πάθος γιατί ήθελα να ήμουν σε φάση ότι ναι, δικαιοσύνη, δραδάρα. Όμως αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι όσο συνεχίζω και το μελετάω και βλέπω βιντεάκια, δεν υπάρχει τελειωμός. Γιατί είναι τόσες οι βρωμιές που έχουν κάνει, είναι τόσα απείρα τα βιντεάκια που έχουν φτιαχτεί για αυτά τα θέματα, όπου αν θέλει κάποιος μπορεί να παρακολουθεί αυτά τα βιντεάκια για ατελείωτες ώρες. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Θα κάτσουμε να ασχολούμαστε ατελείωτες ώρες με τις βρωμιές του Ντίντι και της Μπιονσέ, ή θα εστιάσουμε την προσοχή μας στους σκοπούς μας και στο καινούριο σύστημα, στην καινούρια ζωή που φτιάχνουμε, στο καινούριο. Ας εστιαστούμε στο φως. Γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες. Είμαστε σε μια εποχή που το σκοτάδι θα βγει στο φως. Θέλοντας και εμείς, είναι πληροφορίες πολύ σκληρές, τις οποίες πρέπει να τις δούμε, να τις ακούσουμε, να τις χωνέψουμε και να πάμε παρακάτω. Είναι σημαντικό να γίνει. Γιατί όταν το βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι, το σύνολο, η ανθρωπότητα, βλέπουμε μια κατάσταση και λέμε όχι, δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα, αυτό είναι λάθος και να έρθει η δικαιοσύνη τώρα. Αυτή η πρόθεση του κάθε ενός από εμάς είναι που φέρνει την αλλαγή. Γιατί στην ουσία έρχεται η πληροφορία στα αυτιά μας και εμείς ψηφίζουμε όχι σε αυτό. Δεν θα πούμε ναι, μπράβο, καλά τα έκανες. Ψηφίζουμε όχι. Οπότε έτσι, σε ενεργειακό επίπεδο, αυτό αρχίζει και εξαγνίζεται, βγαίνει στο φως, θα έρθει η δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Ο ρόλος μας σαν άνθρωποι, ως άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, δεν είμαστε τυχαία εδώ πέρα. Ένας πολύ βασικός λόγος είναι να κατεβάσουμε φως. Οπότε την επόμενη φορά που κάτι θα σας ενοχλεί, κάτι είτε απλά θα βαριέστε, είτε απλά θα θέλετε να μουρμούρισετε για κάτι που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Θυμηθείτε, τι κάνω τώρα, κατεβάζω φως ή κατεβάζω γκρίνια. Είναι σημαντικό, παιδιά, να κατεβάζουμε
φως. Πείτε μου και εσείς την άποψή σας, πώς εσείς αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες που έχουν έρθει στην επιφάνεια. Κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και θα βρείτε και στα σχόλια το ηλεκτρονικό μου βιβλίο «Από τον φόβο στην χαρά», είναι γραμμένο στα αγγλικά. Θα το βρείτε και στο Amazon και στο Etsy. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, παιδιά! Peace!